50 και πλέον αδέσποτα σκυλιά έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της παραλίας του Αγίου Παντελήμωνα Λεχενών. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει γεμίσει σκυλιά που διαρκώς αυξάνονται καθώς αναπαράγονται, με αποτέλεσμα να ζουν και να κινούνται σε όλη την περιοχή και να επιτίθενται στους περαστικούς. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής είναι ανάστατοι, καθώς όπως τονίζουν και στην καταγγελία που έχουν κάνει στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, αλλά και στη μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, έχουν γίνει επικίνδυνα για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, ενώ εγκυμονούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Δημήτρη Σκυλάκου, που διατηρεί κατάστημα εστίαση στην περιοχή, ο οποίος μιλά για τον τρόμο και την ανασφάλεια, αλλά και περιστατικά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί, τη στιγμή μάλιστα που οι πελάτες του μαγαζιού του έχουν μειωθεί, καθώς φοβούνται να πλησιάσουν. Έχουμε πνιγεί από τα σκυλιά. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα που ούτε καν οι πελάτες μας μπορούν να έρθουν εδώ στο μαγαζί, με ένα καλάμι στο χέρι και αν περάσουν. Έχουν δημιουργηθεί δύο αγέρες που την πέφτουν σε κάθε άνθρωπο που έρχεται από τα Λεχενά τη διαδρομή αυτή να την κάνει για άθληση, οι οποίοι έρχονται με ένα καλάμι στο χέρι και δεν μπορούν να περάσουν. Ποδήλατα, τζόκινγκ και τα λοιπά. Εγώ τους έχω κάνει καταγγελία στο Δήμο και κατά παντός υπευθύνου. Εγώ είμαι 3 χρόνια εδώ, αλλά αυξάνονται. Καθημερινά γεννάνε, όπως τα είδατε, με 5 κουτάβια, 6 άλλοι, 4, οτιδήποτε. Έχουμε αυξάνονται και πληθύνες τα σκυλιά. Εκτίμηση, πόσα σκυλιά θεωρείτε ότι είναι εδώ? Γύρω στα 50. Και γεννάνε τώρα. Η μία έχει γεννήσει 6, η άλλη 5, η άλλη 7. Ούτε θέλω το θανάτους. Εγώ θέλω να τα μαζέψει ο Δήμος. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Όπως τονίζουν, δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση τη θανάτωση των ζώων, αλλά ζητούν από το Δήμο να απομακρύνει τα αδέσποτα σε κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία τους. Πηγαίνω και έρχομαι με τη μηχανή μου, ο οποίο όμως θα μπαίνω εδώ στον οικισμό. Με κυνηγάνε 5 από εδώ, 5 από εκεί, κουτάβια, γίνεται ο χαμός. Άσε μην πέσω εκεί μπροστά στη μηχανή μου και με σκοτώσουν κιόλας και πέσω σιγά, γιατί φτάνουν μέχρι τα πόδια μου και όπως τα κλωτσάω να φύγουν, μπορεί να πέσω και να χτυπήσω κιόλας. Τώρα άλλη μία έχει γεννήσει εδώ και άλλη μία πιο κάτω, 10 η μία, 8 η άλλη, γεμάτο. Πάσα προς την παραλία από εδώ, γεμάτο σκυλιά. Αυτή η κατάσταση πρέπει κάπου να διορθωθεί. Αυτοί που τα σκυλιά βρεθήκαν εγκατελειμμένα είναι αυτοί που έρχονται από την Πάτρα, από την Αθήνα ή διάφοροι, ξέρω εγώ, τα κρατάνε το καλοκαίρι, κάνουν το χαβαλέ τους και μετά τα μπολάνε. Έλα το βράδυ να περάσεις, να περάσεις το βράδυ, ας πούμε, σκοτεινιάζει και να πας από τη μια άκρη στην άλλη βόλτα. Δεν περνάς με τίποτα. Δεν περνάς, όχι με καλάμι να κρατάς, πολυβόλο πρέπει να έχεις. Τι να πω, δεν ξέρω, πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, θέλουμε να έρθουμε τώρα στην ταβέρνα. Εγώ το βράδυ θέλω να βγω να έρθω στην ταβέρνα, δηλαδή να φάω. Δεν μπορώ να περάσω. Μένω Λεχενά, έρχομαι κάθε μέρα στη θάλασσα και αντιμετωπίζω, δηλαδή έρχομαι και μου επιτίθενται τα σκυλιά συνέχεια. Και είμαι συνέχεια με ένα καλάμι στο χέρι. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γεμάτη, γεμάτη. Από 50 σκυλιά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, να τα βάλουν κάπου, να τα μαζέψουν.